Εκεί μας περιμένει ο κύριος Κώστας Καστελιανάκης, αντιδήμαρχος καθημερινότητας στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα, ευχαριστούμε και εμείς για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μιλήσουμε και να πούμε για τον τόπο μας. Ξέρετε, από το ρεπορτάζ προκύπτει και να ξεκινήσουμε από αυτό ότι ειδικά τα Σαββατοκύριακα η επισκεψιμότητα στον Άγιο Νικόλαο, ακόμα και στην καρδιά της πόλης, θυμίζει εποχές προ-κορονοϊού. Δηλαδή, κριτικοί αποφασίζουν να περάσουν το διήμερό τους, να επισκεφθούν την πόλη και σίγουρα υπάρχουν ωφέλη και για την τοπική κοινωνία και για τους επιχειρηματίες. Έτσι, όπως ακριβώς τα λέτε είναι, αλλά αυτό γίνεται μόνο τα Σαββατοκύριακα δυστυχώς. Τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας και τα εμπορικά καταστήματα αλλά και τα καταστήματα εστίασης η κίνηση είναι υποτονική. Παρ' όλα αυτά, μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επισκέπτες από άλλες πόλεις Κρήτης και άλλους νομούς Κρήτης, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και επιζητούμε όλο και το κάτι παραπάνω. Αντιδήμαρχε, είναι ένα στίχημα και για τη Δημοτική Αρχή να προσελκύσετε κόσμο το χειμώνα, έστω για ένα τριήμερο, για δύο μέρες? Προφανώς, έτσι ακριβώς είναι. Εμείς κάνουμε το όσο το δυνατόν καλύτερα αυτό που πρέπει να κάνουμε, ώστε να προσεγγίσουμε το μέγιστο δυνατό αριθμό επισκεπτών. Από εκεί και πέρα δεν εξαρτάται μόνο και από εμάς, όμως εξαρτάται και από τα καταστήματά μας, από τους επιχειρηματίες μας. Κάνουν και αυτοί το καλύτερο δυνατό και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Έχετε το χαρτοφυλάκιο της καθημερινότητας στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Έρχεστε καθημερινά σε επαφή όχι μόνο με πολίτες αλλά και με επιχειρηματίες. Η κίνηση αυτό το διάστημα και στην εστίαση που είναι δύσκολα τα πράγματα αλλά και στο λιανεμπόριο. Για πείτε μας πώς είναι η κατάσταση. Η κίνηση, όπως είπαμε στην αρχή της σύνδεσής μας, τις καθημερινές είναι υποτονική, όμως μας δίνεται η δυνατότητα να βγάλουμε ουσιαστικά τα σπασμένα της εβδομάδας, τις ημέρες αυτές του Σαββατοκύριακου. Προφανώς και δεν είναι απολύτως ικανοποιημένοι, όμως κατά το δυνατόν και για τις δυνατότητες δικές μας, τέλος πάντων, της μικρής μας πόλης, κατά μέσες άκρες είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι, όμως περιμένουμε κάτι περισσότερο. Σε μικρά καταλήμματα ή ξενοδοχεία εκεί στο κέντρο της πόλης υπάρχουν κρατήσεις, έστω αυτά τα Σαββατοκύριακα. Αναφερθήκαμε σε κάποια ταξίδια, έτσι οδικώς, σε κάποιες εκδρομές. Να σταθούμε λίγο και στην διαμονή. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν έχουμε τόσα πολλά ξενοδοχεία πόλης, όπως έχουν άλλες πόλεις Κρήτης. Δεν στηριζόμαστε σε αυτό. Επιλέγουν οι επιχειρηματίες μας να μην κρατήσουν ανοιχτά τα ξενοδοχεία τους το χειμώνα. Υπάρχουν κάποια όμως, καταλήμματα. Είναι ελάχιστες, υπάρχουν κάποιες, είναι ελάχιστες οι κλίνες όμως. Δεν νομίζω ότι έρχεται κάποιος επισκέπτης στον Άγιο Νικόλαο. Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό αυτού του είδους της διαμονής το χειμώνα στον Άγιο Νικόλαο. Δεν στηριζόμαστε δηλαδή εκεί. Στηριζόμαστε στον καθημερινό επισκέπτη, στηριζόμαστε σε αυτόν που θα έρθει τη βόλτα του από γειτονικές πόλεις, αλλά και από όλη την Κρήτη όμως έρχονται, είτε μόνο ημέρα βασικά. Στηριζόμαστε σε αυτό. Αναφορικά τώρα με την εικόνα που έχετε με την πανδημία και τη διαχείρισή της, από τη μία εμβολιασμοί, από την άλλη βέβαια καθημερινή διασπορά. Το Λασίθι διαχρονικά, πάντως από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα, το γενικεύω λίγο, τα έχει πάει αρκετά καλά. Η αλήθεια είναι ότι εμείς τα πήγαμε αρκετά καλά τα προηγούμενα χρόνια στην έξαρση της πανδημίας. Όπως επίσης αλήθεια είναι ότι το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου πήγε να μας ξεφύγει η κατάσταση εδώ στην πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου, όμως αντιδράσαμε άμεσα με μαζικούς εμβολιασμούς, με κέντρα ελέγχου και ευτυχώς σώθηκε η κατάσταση αυτή και τα αποτελέσματα την εβδομάδα τούτη ευελπιστούμε την επόμενη και το επόμενο διάστημα ότι θα είναι ακόμα καλύτερα και θα φτάσουμε στα επίπεδα που ήμασταν το Νοέμβριο και αρχές Δεκεμβρίου. Μάλιστα, τηρούν τα μέτρα εκεί οι κάτοικοι, οι ντόπιοι ή χρειάζεται περαιτέρω προσοχή? Η αλήθεια είναι ότι τηρούμε τα μέτρα και αυτό έδειξαν τα αποτελέσματα των τελευταίων δύο ετών. Τηρούμε τα μέτρα, κατά γράμμα ουσιαστικά, προσέχουμε. Οι επιχειρηματίες μας είναι πιστοί σε αυτά που πρέπει να ανταπεξέλθουν και νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά τα υγειονομικά μέτρα. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν,